οι χανιώτες θα μπορούν σύντομα να απολαμβάνουν ένα πάρκο, ένα πνεύμονα με απολύτως ευρωπαϊκές ποδιαγραφές, όπως αυτά πολλές φορές διεκδικούμε στον τόπο μας και δυσκολευόμαστε να πιστέψουμε ότι μπορούν να πραγματοποιηθούν. Αναρτήθηκε και επίσημα στη Διάβγεια η ένταξη χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης της μελέτης για την ανάπλαση του άλσου των Αγίων Αποστόλων. Μια σημαντική εξέλιξη για μια προσπάθεια που ξεκίνησε επί Δημαρχίας Μανώλης Κουλάκη και συνεχίστηκε θητεία στα Σουβάμβουκά. Θα υπάρχουν πολλέ επιμέρου μικρότερε μελέτε, κυκλοφοριακέ μελέτε, μελέτε σχέση με τι διαδρομέ που αναπτυχθούν ε, του αθλητικού χώρου και όλη η συζήτηση που γίνεται και για τη δημιουργία για ένα μεγάλο θέατρο ε, μεγάλη κορτικότητα που θα έρθει να. Αντικαταστήσει, θα μπορούσαμε να πούμε, και το μη λειτουργικό, κατά τη γνώμη μου, θέατρο τη Ανατολική Τάφρου. Όλα αυτά πλέον έχουν του πόρου, οι διαδικασίε προχωρούν και είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι για τη δουλειά που έγινε, πρωτίστω από τι υπηρεσίε του Δήμου Χανίων το τελευταίο χρόνο, αλλά και από όλη τη διαχείριση και το τελικό αποτέλεσμα. Την ένταξη τη μελέτη ανάπλαση του πάρκου, ύψου 1.700.000 ευρώ, ανακοίνωσε ο Δήμαρχο Χανίων Παναγιώτη Σιμαντιράκη. Μια πολύ μεγάλη χρηματοδότηση η οποία θα επιτρέψει να ολοκληρώσουμε όλες αυτές τις διαδικασίες για να μπορέσει να υλοποιηθεί ένα έργο, να δημιουργήσουμε ουσιαστικά τον μεγάλο πνεύμα, να θα μπορούσαμε να πούμε, του Δήμου Χανίων, όπως αυτός αποτυπώθηκε και από τις ανάγκες του κόσμου, ο οποίο καθημερινά χρησιμοποιεί με τις οικογένειές τους αυτό όλο το μεγάλο χώρο. Η χρηματοδότηση αφορά παρεμβάσει ανάπλαση του πάρκου, Κατασκευή και λειτουργία ενός νέου μεγάλου θεάτρου, κλειστό γυμναστήριο, ποδηλατόδρομο και επιπλέον κόμβους και πεζοδρόμια.